Διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με χρήση των TPE. Ιάκωβος Τσιπλακίδης και Αρετή Κεραμίδα. Για το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός. Σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που υιοθετεί το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις ξένες γλώσσες, ο μαθητής βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού και της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, με την αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας που λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και αυξάνει τα μαθησιακά κίνητρα. Η ενσωμάτωση των TPS στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να μεταμορφώσει το περιβάλλον μάθησης, να ενισχύσει τη βιωματική μάθηση παρέχοντας συνθήκες για τη χρησιμοποίηση της αγγλικής γλώσσας σε ρεαλιστικές επικοινωνιακές καταστάσεις. Η αξιοποίηση των εμπειριών των μαθητών αποτελεί μια βασική αρχή της νέας μάθησης, καθώς η εκκίνηση από το γνωστό βοηθάει τους μαθητές να οικοδομήσουν τη νέα γνώση. Στο πλαίσιο αυτό, ένα κρίσιμο ζήτημα αφορά την αξιοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών αρχών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται έχει ως σημείο εκκίνησης τις παραπάνω παιδαγωγικές αρχές. Επιχειρεί να συνδέσει την εκπαιδευτική θεωρία με την πράξη και να παρέχει στους εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας βοήθεια στην προσπάθειά τους να εμπλουτίσουν τη διδακτική διαδικασία με δραστηριότητες που ελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών, τους οδηγούν σε αυθεντική χρήση της αγγλικής γλώσσας και ενισχύουν τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη την ατομικότητα των μαθητών. Η ταυτότητα του σενάριου. Το σενάριο απευθύνεται στην τρίτη τάξη του γυμνασίου. Προϋποθέτει από τους μαθητές επίπεδο Β1, Β2 στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. Η χρονική του διάρκεια είναι 2 διδακτικές ώρες, ενώ για την υλοποίησή του χρειάζεται μια σχολική αίθουσα ή εργαστήριο πληροφορικής με προτζέκτορα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε σχέση με τους διδακτικούς στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αναμένεται οι μαθητές να εξασκήσουν τη δεξιότητα κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου και παραγωγής γραπτού λόγου, να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση, να ασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένου και σύνθετου γραπτού λόγου, να εξασκηθούν στη συνεργασία σε μικρές ομάδες και να καλλιεργήσουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, καθώς επίσης και δεξιότητες χρήσης ψηφιακού περιβάλλοντος για να εκφράσουν την άποψή τους και να την υποστηρίξουν, εργαζόμενοι σε ομάδες. Στόχος είναι ο ψηφιακός γραμματισμός, η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, της ομαδοσυνεργατικότητας και η ανάληψη πρωτοβουλειών. Για την υλοποίηση του διδακτικού σενάριου απαιτούνται 2 διδακτικές ώρες, ειδικότερα την πρώτη διδακτική ώρα, με αφετηρία τις σελίδες 66 και 67 του σχολικού εγχειριδίου της ΓΑΜΑ τάξης του γυμνασίου, οι μαθητές συζητούν για τα έθιμα, τις γιορτές και τις παραδόσεις της περιοχής τους. Ο στόχος είναι να προετοιμαστούν για να μελετήσουν μία γιορτή σε άλλη χώρα, την Guy Fawkes Night. Μέσα από ένα περιβάλλον πρακτικής και εκγύμνασης από το φωτόδεντρο, παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες, για παράδειγμα κατανόησης προφορικού λόγου. Οι δραστηριότητες αυτές είναι χρήσιμες, καθώς περιέχουν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το σχολικό εγχειρίδιο. Παρέχουν επίσης τη δυνατότητα για διαφοροποίηση του περιεχομένου και της διαδικασίας της μάθησης, καθώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις διαβαθμισμένες δραστηριότητες που περιέχονται στο φωτόδεντρο για να απευθυνθούν σε μαθητές που έχουν αναπτύξει διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα. Στη συνέχεια, με στόχο τον εμπλουτισμό του σχολικού εγχειριδίου με εκπαιδευτικό υλικό, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των μαθητών, εργάζονται σε ομάδες. Αξιοποιούν ένα περιβάλλον που λειτουργεί ως πηγή πληροφόρησης, The British Parliament, για να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Στη συνέχεια απαντούν σε ηλεκτρονικό quiz που έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός. Στην ολομέλεια της τάξης οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης πληροφοριών. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται η κριτική σκέψη, καθώς από το σύνολο των πληροφοριών οι μαθητές και οι μαθήτριες χρειάζεται να επιλέξουν μόνο αυτές που είναι κατάλληλες και απαντούν στα ερωτήματα στο φύλλο εργασίας. Παράλληλα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρονικό λεξικό της αγγλικής γλώσσας για την καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών. Σε σχέση με τη δεύτερη διδακτική ώρα, με αφετηρία τη σελίδα 62 του σχολικού εγχειριδίου, οι μαθητές συζητούν για τα έθιμα και τις παραδόσεις της περιοχής τους. Στη συνέχεια, με στόχο τον εμπλουτισμό του σχολικού εγχειριδίου με εκπαιδευτικό υλικό που ελκύει το ενδιαφέρον τους, παρακολουθούν ένα εκπαιδευτικό βίντεο για μια γιορτή στη ΣΥΠΑ, την Columbus Day. Συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας 1 και συζητούν σε σχέση με το περιεχόμενο του βίντεο. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί και βοηθάει.
Στη συνέχεια, παρακολουθούν ένα εκπαιδευτικό βίντεο για τη ζωή του Χριστόφορου Κολόμβου και συμπληρώνουν ατομικά το φύλλο εργασίας 2. Ακολούθως, σε μικρές ομάδες συζητούν τις απαντήσεις που έχουν δώσει και τις παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης. Ακολουθεί συζήτηση σε σχέση με το περιεχόμενο του βίντεο. Τέλος, με στόχο την προώθηση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, της φαντασίας και της συνεργατικότητας, εμπλέκονται, εργαζόμενοι σε ομάδες των 4 μαθητών, σε μια δραστηριότητα που εμπλέκει ψηφιακό περιβάλλον με πρόγραμμα προσωπικής έκφρασης, δημιουργικότητας και φαντασίας. Οι μαθητές αξιοποιούν την ψηφιακή αφίσα με στόχο να εκφράσουν την άποψή τους σε σχέση με ένα πρόσωπο στην ελληνική ή διεθνή ιστορία που είναι σημαντικό, δικαιολογώντας και υποστηρίζοντας με επιχειρήματα την επιλογή τους. Επίσης, εξασκούνται στην παραγωγή σύνθετου γραπτού λόγου και πολυτροπικών κειμένων με αναφορές στις πηγές προέλευσης. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν εφαρμογή του Web 2 που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαμοιρασμού συνεργατικών εγγράφων για να συνεργαστούν από το σπίτι τους. Το διδακτικό σενάριο μπορεί να επεκταθεί με διαθεματική προσέγγιση του θέματος με το μάθημα της ιστορίας. Μπορεί επίσης να αποτελέσει το έναυσμα για μια ερευνητική εργασία, ένα project. Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης. Εντοπίζουν δυσκολίες που αντιμετώπισαν και αξιολογούν τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διδακτική εμπειρία δείχνει ότι η παιδαγωγική αξιοποίηση των TPE στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας μπορεί πράγματι να ενισχύσει τα μαθησιακά κίνητρα. Η δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας που δίνει ο σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου και ο εμπλουτισμός του σχολικού εγχειριδίου με δραστηριότητες που παρέχουν την ευκαιρία για προσωπική έκφραση και συνεργασία ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών. Αυτό το διδακτικό σενάριο μπορεί να εμπλουτίσει με ουσιαστικό τρόπο το σχολικό εγχειρίδιο και να παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα σε αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, εξασκώντας με ένα φυσικό τρόπο όλες τις δεξιότητες. Βιβλιογραφία. Σας ευχαριστούμε.